Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα έφτασε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, για δεύτερη φορά μέσα σε 7 μήνες. Τον πρώην επικεφαλής του Eurogroup υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για το ευρώ και τις προοπτικές του στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Γιώργος Ευθυμίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις επαφές που θα έχει ο κ. Γιούγκερ κατά την παραμονή του στη χώρα μας. Γιώργο, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Όλγα. Λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου και πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Τον υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Ήταν μια πολύ θερμή υποδοχή, έγινε σε πολύ θερμό κλίμα. Παρόντες ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αβραμόπουλος αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Τουρνάρας, με τον οποίο είχαν επίσης θερμό εναγκαλισμό κ. Γιούγκερ. Αύριο θα συναντηθεί επίσημα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. Στη συνέχεια θα υπάρξουν και δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στις 12 ο κ. Γιούγκερ θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και θα το απονομηθεί ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Σωτήρος. Και στις 3 το μεσημέρι θα συναντηθεί στη Βουλή των Ελλήνων με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο κύριος Γιούνκερ θα κάνει διάλεξη με θέμα ευρώ, απολογισμός και προοπτικές. Η διάλεξη αυτή πραγματοποιείται με την ευκαιρία της διήμερης επίσκεψης εργασίας του κυρίου Γιούνκερ στην Αθήνα. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Γιούνκερ δεν είναι μόνο ένας από τους αρχιτέκτονες του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, αλλά έχει και τη μακροβιότερη πολιτική θητεία από όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους του, καθώς φέτος κλείνει 30 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στην πολιτική σκηνή του Λουξεμβούργου, εκ των οποίων τα 18 είναι πρωθυπουργός. Να υπενθυμίσουμε για να κλείσουμε ότι ο κύριος Γιούνκερ είναι ένας πολιτικός με μεγάλο ειδικό βάρος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ισχυρό χαρτί και βεβαίως αποτελεί ένα φίλο της Ελλάδας. Είχε στηρίξει την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ το τελευταίο διάστημα, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες φωνές ζητούσαν την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Όλγα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, χωρίς μνηστήρες έμεινε τελικά η ΔΕΠΑ, καθώς δεν κατατέθηκε καμία δεσμευτική προσφορά στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίησή της, ούτε από το ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, που είχε εκφράσει ενδιαφέρον. Αντίθετα, στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, προσφορά κατέθεσε μόνο η Αζέρικη Σοκάρ. Όπως γίνεται εμφανές, η Σοκάρ επιδιώκει να εντάξει το ελληνικό δίκτυο μεταφοράς στο ευρύτερο σύστημα μεταφοράς αζέρικου αερίου προς την Ευρώπη, στο οποίο εντάσσεται και ο αγωγός TAP. Στο μεταξύ, κατακόρυφη πτώση της τάξεως του 5% σημειώνει το χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επηρεάζονται αρνητικά μετά τις επιπλοκές στο διαγωνισμό ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ. Πάμε τώρα να δούμε τα στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας όσον αφορά στην πορεία του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με αυτά, λοιπόν, παρουσιάζεται σημαντική μείωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα στο πρώτο πεντάμινο του 2013, ενισχύοντας την αισιοδοξία του οικονομικού επιτελείου ότι φέτος ο προϋπολογισμός θα εμφανίσει μικρό πρωτογενές πλεόνασμα. Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και στα τέλη Μαΐου είναι μικρότερο περίπου κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι σημαντικά αυξημένα πάνω από τον στόχο, όπως επίσης και στις πρωτογενείς δαπάνες παρουσιάζεται μείωση κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Είναι ο πρώτος μήνας που όχι μόνο πιάνουμε, όπως έγινε και τον Απρίλιο, τους στόχους στους έμεσους φόρους, αλλά τους περικαλύπτουμε κατά 14%. Αυτή η ενθαρρυντική εικόνα τους τελευταίους 2 μήνες στους έμεσους φόρους, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των άμεσων φόρων που αναμείνεται τους επόμενους μήνες, με την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή φόρων περιουσίας παρελθόντων ετών, εκτιμάται ότι θα καλύψει τις όποιες δημοσιονομικές αποκλίσεις στο σκέλος των εσόδων κατά το πρώτο πεντάμινο του έτους. Βέβαια, επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά από αυτό το βήμα ότι στο σκέλος των εσόδων δεν δικαιολογείται φυσικασμός, αλλά αντίθετα απαιτείται διαρκής προσοχή και εντατικοποίηση προσπάθειας. Νέος γύρος αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας ξεκίνησε από σήμερα με την 2ωρη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των δανειστών μας με τον Υπουργό Οικονομικών.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έθεσε στην Τρόικα την πιλωτική μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% στο 13% για ένα εξάμηνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικεφαλής των δανειστών δεν αποδέχονται οριστική μείωση του φόρου λόγω των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων. Στη συνάντηση των δύο πλευρών συζητήθηκαν επίσης τα προεπαιτούμενα μέτρα για τη δόση του Ιουνίου, ο ενιαίος φόρος ακινήτων, τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το πεντάμηνο και οι διαρθρωτικές αλλαγές. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για την αναδιάρθρωση του δημοσίου, εμφανίζεται η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναμένεται να κατατεθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα και προβλέπει πως οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα μπορούν να εξαγοράσουν 3 πλασματικά χρόνια και να επιλέξουν να φύγουν από το δημόσιο αντί να περιμένουν να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες. Σχέδιο οικειοθελών αποχωρήσεων δημοσίων υπαλλήλων με τη θέσπιση κινήτρων, όπως η εξαγορά πλασματικών χρόνων, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να παρουσιάσει σήμερα ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης στους επικεφαλείς της Τρόικας. Η πρόταση αφορά δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Όσοι ενταχθούν στο σχέδιο θελούσιας εξόδου θα μπορούν να λάβουν το σύνολο της προβλεπόμενης αποζημίωσης ή την εξαγορά πλασματικών συντάξιμων ετών. Δημοσίους υπαλλήλους ισχύουν οι εγγυήσεις συνταγματικά κατοχυρωμένες. Η μνημονιακή υποχρέωση αφορά 4.000 αποχωρήσεις από το δημόσιο έως το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι της Τρόικας, 12.500 υπάλληλοι θα βγουν σε διαθεσιμότητα έως το τέλος του Ιουνίου. Συνολικά 25.000 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα έως το τέλος του 2013. 2.000 αποχωρήσεις έως τα τέλη Ιουλίου, επίσης 2.000 αποχωρήσεις έως τα τέλη του Δεκεμβρίου. 11.000 απολύσεις έως το τέλος του 2014. Εντός του Ιουνίου η ανακοίνωση των δημοσίων φορέων που συγχωνεύονται ή καταργούνται. Οι μόνιμοι υπάλληλοι θα βγαίνουν σε διαθεσιμότητα, ενώ οι υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα απολύονται. Ο στόχος καθαρά είναι πώς να περικόψουμε θέσεις, να πετάξουμε έξω για να ξεκονομήσουμε κονδύλια, να τα δώσουμε στους σπουδαίους. Αυτή είναι. Το μεγάλο πρόβλημα του δημοσίου είναι σωστή κατανομή και κίνητρα και ιεραρχία. Χρειάζεται λοιπόν να αγωνιστούν ενάντια σε αυτή τη γραμμή που έχει σήμερα η κυβέρνηση για απολύσεις στο επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τις απολύσεις, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου της Κυριακής, εντός της εβδομάδας κλειδώνει η λίστα των 2.000 υπαλλήλων προς αποχώρηση, καθώς όπως αναφέρουν στα χέρια του Πρωθυπουργού, βρίσκεται ήδη η έκθεση Επιτροπής Κυβερνητικών Στελεχών που προβλέπει αναδιοργάνωση των αμυντικών βιομηχανιών της χώρας και της ΕΡΤ, από όπου θα προέλθουν περίπου 1.500 απολύσεις. Δεν μιλάμε για την ΕΡΤ που ακούγονται διάφορα πράγματα και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μιλάμε για οργανισμούς οι οποίοι έχουν λειτουργήσει και δεν υπάρχουν τόσα χρόνια. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας. Να πούμε βεβαίως ότι αυτή την ώρα οι εκπρόσωποι των δανειστών μας πραγματοποιούν συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη για το θέμα του δημοσίου και θα έχουμε βεβαίως αναλυτικό ρεπορτάζ για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης αυτής συνάντησης στο κεντρικό δελτίο του σταθμού μας. Στην Βουλή τώρα κατατίθεται σήμερα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία θα είναι δυνατή η κατάσχεση καταθέσεων για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, εάν υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο. Ταυτόχρονα θα γίνεται άνοιγμα των λογαριασμών για όσους φοροδιαφεύγουν εντός 24 ωρών από το σχετικό αίτημα που θα καταθέτει η εφορία. Η κλάση συνεπής πρέπει να είναι στο εξής με τα χρέη τους προς το δημόσιο όσοι φορολογούμενοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν κάνει ρύθμιση για την τακτοποίησή τους. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ηλεκτρονική κατάσχεση μέσω των τραπεζών, μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και βοηθημάτων, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Να πιάσουν πρώτα αυτούς που χρωστάνε πολλά και όχι αυτούς που χρωστάνε 300 και 500 ευρώ. Δεν νομίζω να είναι σωστό, γιατί 1.000 ευρώ δεν είναι περιουσία μεγάλη. Στη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η κοινοποίηση κατασχέσεων σε βάρος οφειλετών του δημοσίου στα χέρια τρίτων και πιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο να δεσμεύονται άμεσα λογαριασμοί ή να κατάσχονται περιουσιακά στοιχεία για οφειλές προς το δημόσιο, ακόμη και αν πρόκειται για μισθούς και συντάξεις, εφόσον φυσικά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το υπόλοιπο που απομένει δεν είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Η κατάσχεση γίνεται στο 25% του ποσού που οφείλεται και είναι πάνω από 1.000 ευρώ
Και αυτό θα γίνεται μέσω των τραπεζών ή μέσω των εργοδοτών, των οποίων πληρώνονται οι φορολογούμενοι αυτοί, ή μέσω του συνταξιδοτικού φορέα που λαμβάνει τη σύνταξη. Η κατάσχεση θα γίνεται μέσα σε 24 ώρες, ενώ προβλέπεται δέσμευση των λογαριασμών για όσους εμπλέκονται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας και ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Έτσι, οι τράπεζες θα πρέπει εντός μίας ημέρας από την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος από τους ελεκτές του Υπουργείου Οικονομικών να δίνουν όλα τα στοιχεία, ώστε οι έλεγχοι να ολοκληρώνονται άμεσα και να δεσμεύονται οι λογαριασμοί, όσον αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες που ζημιώνουν το δημόσιο. Κάποια στιγμή λοιπόν η διασταύρωση των στοιχείων έπρεπε να γίνει για να σταματήσουν να πληρώνουν πάντοτε οι ίδιοι και οι ίδιοι και κάποιοι άλλοι να διασκεδάζουν εισηγία των κορόιδων που πληρώνουν. Η εφορία στο μεταξύ με online σύστημα θα συνδέεται με όλες τις τράπεζες και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει το ύψος των καταθέσεων και τις κινήσεις των λογαριασμών, δάνεια, αγορές περιουσιακών στοιχείων, εντολές για πιστώσεις χρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να εντοπίζονται περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και εικονικού πόθεν αίσχες. Θα ελέγχεται αυτή τη στιγμή η οικονομική συμπεριφορά του κάθε Έλληνα, των πάντων, του χαμηλού, του μέσου και του υψηλού. Σκοπός είναι η οικονομική συμπεριφορά να μπει μέσα σε ένα πλαίσιο αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είναι οι καταβολές σε δόσεις, σε δάνεια, όπως είναι οι καταβολές σε δέκο, οι λογαριασμοί, όπως είναι τα φροντιστήρια, αν θέλετε, όπως είναι το κόστος διαβίωσης. Όλο αυτό το πλέγμα των αντικειμενικών κριτηρίων θα μπορεί να υποβληθεί στη σκέψη του ΣΔΟΕ, στην οικονομική σκέψη, για να μπορεί να πει αν φοροδιαφεύγεται ή δεν φοροδιαφεύγεται. Με τη νέα αυτή ρύθμιση και το online σύστημα εφορίας τραπεζών, θα καταγράφονται αναλυτικά οι μεταβολές στους λογαριασμούς καταθέσεων και θα αντιπαραβάλλονται με το φορολογικό προφίλ του ελεγχόμενου. Δόθηκε τελικά στην Προκαταρκτική Επιτροπή για τη Λίσα Λαγκάρ το πόρισμα του ΣΔΟΕ για τους συγγενείς του Γιώργου Πάπα Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι 4 συγγενικά του πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα που αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Το πόρισμα δίνει πλέον άλλη διάσταση στην υπόθεση, καθώς η εξέλιξη αυτή μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά τη μη εμφάνιση των συγκεκριμένων ονομάτων στη Λίσα Λαγκάρ. Αύριο η Επιτροπή έχει καλέσει για να καταθέσουν τις ξαδέλφες του κυρίου Πάπα Κωνσταντίνου. Ενώ σήμερα στέλνεται στον πρώην Υπουργό φάκελος με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί στην Επιτροπή προκειμένου να προετοιμαστεί για την κατάθεσή του. Σε τρόπους πώλησης των ακινήτων τους που εφαρμόζονταν πριν το 2000 καταφεύγουν όλο και περισσότεροι εργολάβοι. Προτείνουν λοιπόν στους υποψήφιους αγοραστές που δεν μπορούν να λάβουν δάνειο από την τράπεζα την καταβολή προκαταβολής και την αποπληρωμή σε δόσεις με τη μορφή ενοικίου. Σε απευθείας πωλήσεις των ακινήτων που κατασκεύασαν και παραμένουν απούλητα λόγω της οικονομικής δυστυχίας, προχωρούν όλο και περισσότεροι εργολάβοι σε όλη τη χώρα σε μια προσπάθεια τόνωσης της αγοράς ακινήτων, αφού οι στρόφιγγες χρηματοδότησης των στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες έχουν κλείσει. Πάντως, ακόμη και με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφοι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που πολλοί βιώνουν, αφού οι δόσεις για τις οποίες θα συμφωνήσουν θα πηγαίνουν σε βάθος χρόνου. Δεν θα το ρίσκαρα έτσι. Με δικά μου λεφτά ό,τι έκανα, γιατί τώρα τα πράγματα από μέρα σε μέρα αλλάζουν. Και δεν είναι να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτή την ώρα δεν είναι τίποτα να αγοράσεις, ούτε σπίτι ούτε με καμιά συμφωνία. Αυτή η ώρα δεν είναι κατάλληλη. Αρκετοί εργολάβοι μπαίνουν στο ρόλο των τραπεζών και πουλούν απευθείας τα ακίνητα που κατασκεύασαν, με προκαταβολή και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και άτοκες δόσεις που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 15 χρόνια. Βασική προϋπόθεση όμως για να προχωρήσει ο κατασκευαστής σε έναν τέτοιο τρόπο πώλησης είναι να μην αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα, αφού αυτή η συμφωνία θα του στερούσε τη ρευστότητα που χρειάζεται η επιχείρησή του. Είναι μια πρακτική που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει κιόλας οικονομική δυνατότητα για να το φτιάξει αυτό το πράγμα. Βέβαια, τον βοηθάει να πουλήσει τα απόλυτα που έχει και να βολευτεί και ο κόσμος ο οποίος έχει πρόβλημα. Εάν πάντως ο υποψήφιος αγοραστής μπει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο εργολάβος θα κρατά την κυριότητα του ακινήτου μέχρι αυτό να αποπληρωθεί. Το επιτόκιο που πιθανό να συμφωνήσει πρέπει να είναι το νόμιμο και να αποφύγει τα ιδιωτικά συμφωνητικά. Καταρχήν να κάνει ένα νομιμότατο συμβόλαιο. Σε συμβολιογράφο για τη μεταβίβαση του ακινήτου. Το δεύτερο είναι όλο αυτό το πλαίσιο των δόσεων. Καλό θα είναι και νόμιμο θα είναι να περάσει μέσα στο συμβολιογραφικό έγγραφο και όχι σε ιδιωτικό συμφωνητικό όπως προτείνουν οι εργολάβοι. Ούτως ώστε να είναι κατοχυρωμένος στο θέμα της αντιπαροχής. Η αγορά ακινήτων πάντως βρίσκεται σε τέλημα όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι κατασκευαστές. Και σε αυτό συνηγορεί και ο νέος τρόπος πώλησης των ακινήτων από τους εργολάβους στους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Μάλιστα, αυτός ο τρόπος πώλησης ήταν πάγια τακτική πριν από το 2000 όταν αγοράζονταν τα σπίτια με γραμμάτια. Ξεκινήσει η διαδικασία με τις τράπεζες από το 2000 και μετά με τα
δάνεια για ακίνητα, ξέρω εγώ, οι κατασκευαστές δούλευαν και παλιότερα έτσι. Δηλαδή δίναν σπίτια με γραμμάτια, με δόσεις, με κοινές δόσεις. Στην ουσία δεν υπάρχει αγορά ακίνητων. Η κίνηση στην αγορά είναι το 10% από ό,τι ξέραμε πριν από 5 χρόνια. Την τελευταία πενταετία υπολογίζεται ότι έχουν κατασκευαστεί περίπου 200.000 διαμερίσματα, τα οποία στην πλειονότητά τους παραμένουν στα αζήτητα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο της βιομηχανικής περιοχής Αλεξανδρούπολης μέχρι εκείνον του Αρδανίου θα τεθεί σε ισχύ από αύριο μέχρι και την Κυριακή 30 Ιουνίου λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα για τις ανάγκες των εργασιών, σε πρώτη φάση θα γίνει πλήρης αποκλεισμός στο εν λόγω τμήμα της Οδού και εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική Αλεξανδρούπολη συνόρων. Η εταιρεία Εγνατία Οδό συνιστά στους οδηγούς να προσέχουν την εγκατεστημένη σήμανση για τις κυκλοφοριακές διευθετήσεις και να τηρούν βεβαίως τα όρια ταχύτητας. Για να περάσουμε εκτός συνόρων για μια ακόμη νύχτα, η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα δεν κοιμήθηκαν από τις ταραχές και τις βίαιες συγκρούσεις. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν ξανά από τον Ερντογάν να παραιτηθεί, ενώ ο ίδιος πραγματοποίησε μόνο χθες 6 συγκεντρώσεις, προειδοποιώντας τους διαδηλωτές να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Κάλεσε μάλιστα τους οπαδούς τους σε μαζικές διαδηλώσεις το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με δακρυγόνα και αντλίες νερού προσπάθησαν οι αστυνομικές δυνάμεις να διαλύσουν τις νέες μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τουρκία. Παρά τις προειδοποίησεις του Πρωθυπουργού Ερντογάν ότι η υπομονή έχει τα όρια της, η πλατεία Ταξίν πλημμύρισε ξανά με διαδηλωτές που επιμένουν εδώ και μέρες στο αίτημά τους για παραίτηση της κυβέρνησης. Συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις δεν έλειψαν από την πλατεία Κιζιλάι της τουρκικής πρωτεύουσας, ενώ λίγα χιλιόμετρα μακριά ο Τούρκος Πρωθυπουργός εκφωνούσε μία ακόμη ομιλία, την έκτη σε λίγες ώρες, ως αντίμετρο απέναντι στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που οδήγησαν στις μεγαλύτερες και χειρότερες ταραχές των 10 ετών της εξουσίας του. Milletin de hesap yeri sandıktır, sandıkta sorar. Yakan, yıkan, saldıranlara çapulcu denir. Ο Ερντογάν έφτασε αργά στην Άγκυρα, όπου τον περίμενε πλήθος υποστηρικτών του κόμματός του. Çok mutluyum, gururluyum, çok sevinçliyim. 3 saattir ayaktayım ama bir 3 saat daha beklerim, 24 saat daha beklerim onu ayakta. Σε όλες τις ομιλίες του, ο Τούρκος Πρωθυπουργός μίλησε με πολύ σκληρά λόγια για τους διαδηλωτές και συνέκρινε την τωρινή αναταραχή με την προσπάθεια του στρατού 6 χρόνια πριν να περιορίσει την εξουσία του. Κάλεσε επίσης τους οπαδούς του να δώσουν ένα μάθημα στους διαδηλωτές στις επόμενες δημοτικές εκλογές και τόνισε ότι η χώρα δεν είναι διαιρεμένη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σύντομη ενημέρωσή σας. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό μας δελτίο στις 10 με τον Δημήτρη Ντόση. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.